Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο στον Νταμάρι, στο Περιστέρι, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου. Μαζί μας έχουμε μια ακόμη ποδοσφαιρίστρια του Ατρομήτου, την νεαρή Ευτυχία Παπουτσά. Ευτυχία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Ευτυχία, είσαι 16 ετών. Ναι. Πώς και αποφάσισες έτσι να παίζεις ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Πώς ξεκίνησες? Εγώ έχω και έναν μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος παίζει και αυτός ποδόσφαιρο και με περνάει 3 χρόνια. Το έβλεπα που έπαιζε με την ομάδα του και αυτά. Τώρα αγωνίζεται σε ομάδα, ανήκει σε ομάδα? Ναι, είναι στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου, στο αντρικό. Και μου άρεσε και πριν 4 με 5 χρόνια είχα βρει μια ομάδα στην εφημερίδα του Χαϊδαρίου, γιατί εκεί πέρα μένω. Και είχα πάει για δοκιμαστικά και άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, έτσι το συνέχισα. Τι σου είπε ο αδερφός όταν του είπες ότι θα παίξω κι εγώ ποδόσφαιρο? Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο συνηθισμένο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι με ενθάρρυνε και μου μάθαινε πράγματα κι ο ίδιος για να γίνω καλύτερη. Οι γονείς σου, η αντίδραση των γονιών σου όταν άκουσαν ότι... Πάλι καλά, κι αυτοί με ενθάρρυναν, εννοείται. Δεν είχαν τέτοια θέματα, ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο αντρικό άθλημα και τέτοια. Και ναι, συνέχισα δυναμικά. Οι φίλες σου, οι φίλοι σου, οι συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριές σου, τι σου είπανε? Στην αρχή τους φάνηκε πολύ παράξενο, αλλά μετά τους συνήθισαν, διότι παίζαμε έτσι και μπάλα μεταξύ μας και ήμουν το μόνο κορίτσι που έπαιζε μαζί τους και ναι, με βοηθούσαν κι αυτοί και μου λέγαν πράγματα που μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσω στο γήπεδο. Στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου, ποιον είχες προπονητή? Είχα τη Μαράθα Δεπηγιώτου, μια πολύ καλή προπονήτρια. Την είχα όλες τις χρονίες που έπαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν με την ίδια προπονήτρια και της είχαμε αλλάξει μερικές ομάδες, αλλά ήταν αρκετά καλή προπονήτρια, μπορώ να πω. Και ήρθες φέτος στον Ατρόμητο. Ναι. Αλφα Εθνική Γυναικών. Ναι. Πώς είναι η προετοιμασία? Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δυστυχώς ο COVID-19 είχε άλλα πλάνα, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε δυναμικά και πάμε δυναμικά. Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσες να κάνεις την προπόνηση, να έρθεις στο γήπεδο? Ήτανε δύσκολα, αλλά πάλι καλά, επειδή μένω στο Χαϊδάρι, έχω και το Κεβόπ, το οποίο είναι και ένα καλό γήπεδο τώρα που το φτιάξανε, και πήγαινα και έκανα ατομικές προπονήσεις μόνη μου, όσο μπορούσα δηλαδή, με τα μέτρα και με αυτά. Έτρεχα, οπότε θεωρώ ότι είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και συνεχίζω κανονικά. Είσαι δεξί μπακ? Ναι. Και ο αδερφός σου τι θέση? Ο αδερφός μου παίζει εξάρι, παίζει στο κέντρο. Ναι. Ωραία. Πώς είναι τώρα έτσι, οι προπονήσεις είναι καθημερινές, έτσι? Ναι. Ποιος θα είναι ο στόχος του Ατρομήτου στο καινούριο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής Γυναικών? Εννοείται να μην κατέβουμε κατηγορία και να πάμε να δείξουμε ότι σαν ομάδα είμαστε δεμένες και ότι θα τα πάμε πολύ καλά στο γήπεδο και ας είμαστε μια καινούργια ομάδα η οποία δεν γνωριζόμαστε τόσο καλά, δεν είχαμε και επαφές και αυτά γιατί δεν άρχισε και πολύ νωρίς, αλλά θα τα πάμε πολύ καλά γιατί συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Ευτυχία, παίζοντας ποδόσφαιρο? Έχεις κερδίσει πρώτον φιλίες? Ναι, έχω κερδίσει πολλές φιλίες, οι οποίες μερικές χάθηκαν, άλλες έμειναν. Έχω κερδίσει αναμνήσεις πάλι με φίλες μου, που πηγαίναμε σε νησιά και παίζαμε μπάλα. Ναι, έχω κερδίσει εμπειρίες, εννοείται. Και ας μην έχω παίξει σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχω δει τι γίνεται μες στο γήπεδο, βρωμιές που κάνουν άλλες ομάδες. Ναι, είμαι συνειδητοποιημένη. Ποια είναι η αντιμετώπιση των αγοριών, των αντρών, όταν βλέπουν εσάς να παίζετε ποδόσφαιρο? Στην αρχή όλοι γελάνε, πιστεύω, και σε υποτιμάνε, γιατί δεν πιστεύουν ότι ένας άντρας με μια γυναίκα είναι ίση. Όχι όλοι βέβαια, εννοείται. Αλλά ναι, οι περισσότεροι γελάνε μέχρι που σε βλέπουν να παίζεις ποδόσφαιρο και τους αρέσει με το. Δηλαδή,
Ποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις? Από Ελλάδα ή και από εξωτερικό? Και από εξωτερικό και από Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ ο Μέση σαν παίχτης που κάνει τις τρίπλες του. Ναι, και γενικά που βάζει τα γκολάκια του. Δηλαδή και εσύ το Μέση, όχι τον Κριστιανό? Όχι, ο Κριστιανό τον θεωρώ λίγο ψώνιο εισαγωγικά. Εννοείται πως δεν τον ξέρω και τόσο καλά, αλλά από παλιά Μπαρτσελόνα, έτσι Μέση, τον θαύμαζα. Και από την Ελλάδα? Από Ελλάδα, εντάξει, δεν πολύ παρακολουθώ ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Αλλά και ο Φορτούνης μου αρέσει σαν παίχτη του Ολυμπιακού και ο Τσιμίκας, ναι, δεν ξέρω και... Αγαπημένες ομάδες, η Μπαρτσελόνα? Ναι, η Μπαρτσελόνα. Βέβαια τώρα έχει χαλάσει η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει. Ωραία. Ευτυχία, τι να περιμένουμε από εσένα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, φορώντας τη φανέλα του Ατρομήτου? Να περιμένουμε μια πολύ καλή απόδοση, διότι εγώ δεν είμαι αυτή που θα βάζω τα γκολ και αυτά, αλλά θεωρώ ότι θα εκτιμηθεί το ότι θα παίξω στην άμυνα και ότι δεν θα περνάει τίποτα, εννοείται, γιατί έχουμε και μια πάρα πολύ καλή άμυνα σαν Ατρόμητος. Αλλά ναι, αυτό, υψηλές επιδόσεις, αυτά. Θα προέτρεπες κι εσύ, κορίτσια, να παίξουν ποδόσφαιρο, Φυσία? Εννοείται. Δεν θέλω να δηλιάζουν λόγω του ότι το ποδόσφαιρο είναι συνήθως ένα αντρικό άθλημα, αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της 16χρονης ποδοσφαιρίστριας του Ατρομήτου, Ευτυχίας Παπουτσά, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Να μην σταματάμε, να συνεχίζουμε έτσι δυναμικά, για να προσπαθήσουμε να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, λίγο πιο δημοφιλής. Έτσι να γίνει και εδώ πέρα, διότι στους άντρες το ποδόσφαιρο των γυναικών είναι πολύ χαμηλά και θέλουμε να το πάμε ψηλά και πιστεύω ότι θα γίνει και επαγγελματικό σίγουρα μετά από κάποια χρόνια. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Πάντα επιτυχίες και σε σένα και στον Ατρόμητο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.